Θα μιλήσουμε σήμερα, θα σου μιλήσω μάλλον, θα σου δώσω μια εικόνα, γιατί η μέλισσα δεν είναι μόνο το μέλι. Το μέλι είναι μάλλον για εμάς που είναι στο λιγότερο. Συγγνώμη για το στρες, ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, η παρουσίαση είναι από το πρώτο μου σεμινάριο που είχα κάνει πριν χρόνια και με έβαλε σε αυτόν τον κόσμο. Διάλεξα είναι από το κατάστημα της P-Smart, δεν είναι διαφήμιση, απλά θεώρησα άτιμο να βγάλω τα λογότυπα, γιατί δεν είναι δικιά μου δουλειά. Προχώρα, τώρα χρειάζεται να δουλέψει. Λοιπόν, θα προσπεράσουμε λίγο, σας κάνω μια εισαγωγή πριν να ξέρω να μιλάω για τη μέλισσα. Η εμφάνιση έχουν πολλά πράγματα τα οποία αναφέρεται για μελισσοκόμους. Εσείς δεν πατάτε για το μελισσοκόμιο, οπότε θα προσπεράμε κάποια εμφάνιση πολύ γρήγορα για να βαρεθείτε. Και ο χρόνος είναι υπερορισμένος κιόλας. Γιατί για να ξεκινάω να μιλάω για τη μέλισσα θα χρειαστούμε πολλές μέρες. Τώρα εδώ είναι μια εισαγωγή πιο πολύ να βλέπετε γιατί κάποιες εικόνες που θα σας βοηθάει να καταλαβαίνετε τι λέω. Πριν ξεκινήσω όμως να σας πω κάποια πράγματα εισαγωγικά. Η μέλισσα, η Κυψέλη μάλλον είναι μια κοινωνία η οποία είναι άριστα οργανωμένη. Είναι μια κοινωνία η οποία αποτελείται, θα σας πω κάποιους όρους για να καταλάβετε τι λέω, γιατί τα λέω συνέχεια. Για όσο ξέρουν, η Κυψέλη έχει μία βασίλισσα, έχει τις εργάτριες και έχει τους κυφήνες. Η βασίλισσα γεννάει αυγά. Χωνιμοποιείται μία φορά στη ζωή της μάλλον, γεννιέται, είναι παρθένα, ζευγαρώνει μόνο μία φορά στη ζωή της και μετά γεννάει συνέχεια αυγά. Αυτή είναι η δουλειά της, μία της πολλές δουλειές της, αλλά η ουσιαστική είναι αυτή. Γεννάει τα αυγά, το δούμε και πιο πέρα λεπτομέρειες ακριβώς πώς είναι και μετά από κάποιες μέρες όταν οριμάζει ο γόνος, το λέμε ότι σφραγίστηκε ο γόνος. Το καλύπτουν με κερί, μέσα στα δείτε πιο πέρα για να σας λέω κάποιους ορισμούς βασικά, κάποιους όρους. Δεν προχωράς πάρα πολύ, κουνιό. Να. Βασικά που γίνεται στην αρχή. Με το κασμαρί όλα αυτά. Λοιπόν, είναι αυτό. Υπάρχει η λέξη αφεσμός. Τι είναι η λέξη αφεσμός? Αφεσμός είναι ο φυσικός τρόπος μέλισσας για να πολλαπλασιάζεται. Την άνοιξη όταν, ή όταν υπάρχει μια ανθοφορία, η άνοιξη είναι πολύ δυνατή γιατί υπάρχει πολύ νέκταρ και πολύ γύρι, άρα η γύρι είναι η τροφή των μελισσών, είναι το ψωμί τους, όπως λέμε. Πρέπει κάπως να πολλαπλασιαστεί αυτό το ζώο. Οπότε, οι μέλισσες φτιάχνουν μια δεύτερη βασίλισσα, θα ξεκινήσουμε μετά πώς βγαίνει η δεύτερη βασίλισσα. Και η πρώτη, στην Κυψέλη για εκείνο το χρονικό διάστημα έχουμε 2-3 διαφορές βασίλισσες. Ζουν αρμονικά εκείνο το χρονικό διάστημα. Αρμονικά για λίγο πιο φυσικά. Γιατί εφόσον γεννηθεί η πρώτη βασίλισσα πάνω στον αφεσμό, η πρώτη βασίλισσα παλιά παίρνει το μισό πληθυσμό και φεύγει. Φεύγει και τη βλέπουμε τσαπιά, σαν τσαπιά είναι, με μέλισσες στα δέντρα, οπουδήποτε. Και φτιάχνει το καινούργιο σπίτι. Μετά μπορεί να ακολουθήσει και δεύτερος αφεσμός και τρίτος αφεσμός. Μέχρι να μείνει μια βασίλισσα τέλος πάντων στο μέλισσα. Στην Κυψέλη. Εμείς οι μελισσοκόμοι φυσικά δεν το θέλουμε αυτό, γιατί χάνουμε τα μέλισσα μας. Χάνουμε τον πληθυσμό μας. Και υπάρχουν κάποιες τρόποι που το χειριζόμαστε ώστε να το αποφύγουμε ή να το εκμεταλλευτούμε. Δεν σας αφορά, δεν σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Για τον χρόνο κάποιος θα μου μιλήσει όταν να συντομεύω. Λοιπόν, ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια η μελισσοκομεία. Λίγο στα Ελλάδα, ο Αριστοτέλης ήταν ο πατέρας της μελισσοκομείας, γιατί έγραψε το πρώτο σύγγραμμα, το πρώτο χειρίδιο που υπάρχει για τη μέλισσα, ως όλοι να έγραψε τους νόμους, γιατί υπάρχουν και νόμοι. Φυσικά οι νόμοι δεν τηρούνται, τουλάχιστον στη χώρα μας. Η αγαπητή Εύα το γνωρίζει σε αυτή τη αυτό. Πιο πολύ είναι ηθική αυτή η νόμη παρά. Και τέλος πάντων, οι Αιγύπτιοι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι το κάνανε επαγγελματικό, το κάνω οργανωμένα και το σύμβολο σαν και μέσα να κάνω λάθος. Έτσι, όπως γνωρίζει. Επίσης, μια λεπτομέρεια. Είναι το μοναδικό ζώο όπου δεν λέμε ψόφισε, λέμε πέθανε η μέλισσα. Επίσης, οι Γερμανοί, μηχανικοί, σαν μηχανικός και εγώ, όταν δουλεύει μια μηχανή άριστα, λένε ότι αυτό το μοτέρ δουλεύει σαν μέλισσα. Είναι μια απίστευτη οργανωμένη κοινωνία, όπως είπα και πριν. Λοιπόν, τέλος πάντων, σαν γρήγορα πούμε ότι στην Ελλάδα θεωρητικά υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο περίπου κυψέλες. Είναι ο μεγαλύτερος συγκέντρωση πληθυσμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σχέση με την έκταση του πληθυσμού.
Χώρια και η Ισπανία είναι πολύ δυνατή. Υπάρχουν 25.000 μεσοκομικές εκμεταλλεύσεις. Τι σημαίνει σταθερή και τι σημαίνει ομαδική μελισσοκομεία. Σταθερή σημαίνει ότι έχω το μελισσοκομείο μου σε αυτό το χώρο και δεν το μετακινώ καθόλου. Και ό,τι βγάζει φύση σε ακτίνα 6-10 χιλιόμετρο, από αυτό τρέφονται και βγάζω την παραγωγή μου. Ομαδική σημαίνει το ότι θέλω να βγάλω μέλι από έλατο, η Κορινθία δεν έχει έλατο η περιοχή μου, οπότε πρέπει να πάρω τα μελίσια μου, το φορτηγό μου και να πάω στο έλατο. Μετά θέλω να πάω στο θυμάρι, θα βρω μια περιοχή που βγάζει θυμάρι σε συγκεκριμένους χρόνους, εποχές. Πώς μεταφέρουμε τα μελίσια μας. Η μέλισσα το βράδυ δεν πετάει, οπότε με το που σου λουπώσει πρέπει να πάμε εμείς εκεί, να κλείσουμε τις πόρτες που έχει κάθε κυψέλη, πιο κάτω θα δείξω και πώς είναι μια κυψέλη, πώς είναι τα εργαλεία μας. Κλείνουμε τις πόρτες και τα φορτώνουμε όσο πιο ομαλά γίνεται, για να μην τραυματιστούν ή σκοτωθούν κτλ. Και τα μεταφέρουμε βράδυ. Το καλοκαίρι που έχει πολύ ζέστη, μπορεί μετά από 4 ώρες, πρέπει μάλλον να σταματήσουμε. Μέσα. Γίτσες. Λοιπόν, κάποια παράθυρα στις κυψέλες που είναι αερισμού. Και πολλές φορές βρούμε νερό μέσα, ψεκάζουμε νερό για να δροσιστούν. Γιατί όταν η μέλισσα στρεσάρεται, υπερθερμαίνεται και σκάει. Επίσης, το τρόπο που πηγαίνει είναι κύμα. Η μέλισσα, όταν δέχεται έναν μπει μια σφίγγα, παράδειγμα, μέσα στην ψέλη, όπου η σφίγγα είναι μεγάλος εχθρός της μέλισσας, πώς τη σκοτώνει. Την κάνει ένα τσαπί, πολλές μαζί πάνω, και την υπερθερμαίνει και σκάει. Έτσι σκοτώνει πιο πολύ εχθρό η μέλισσα. Δεν κεντρώνει. Δεν βάζει κεντρή με το δηλητήριο να σκοτώσει. Αυτό μπορεί να το κάνει σε κάποιο ποντίκι που θα πει μέσα και τα λοιπά που χέμα. Για αυτό που λέγαμε στην αρχή με τη φίλη Εύα, λέγαμε το ότι κάποια πράγματα είναι υπερβολικά που υπάρχουν στην βιβλιογραφία και τα λοιπά. Δηλαδή, παράδειγμα σου λέει ότι η μέση ετήσια παραγωγή σε μια σταθερή μελισσοκομεία είναι 8, σχεδόν 9 κιλά μέλι, σε μια νομαδική μπορεί και ψέλα να σου βγάλει και 60 κιλά μέλι. Εμπειρικά από ό,τι ενθύσεται αυτό. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο μια άλλη φωνή. Αγαπητή. Ειδικά έτσι όπω έχουν γίνει οι κλιματικέ συνθήκε. Συμφωνούμε. η μέση ετήσια παραγωγή τη χώρα μα είναι 15.000-18.000 τόνου. Η κατανάλωση που είναι γύρω στου 16.000 τόνου. Και περίπου κάθε Έλληνα τώρα είναι ένα κιλό χρόνο μέλι. Εμείς τρώμε περισσότερο. Πόσο? Ένα κιλό. Επειδή τώρα άνθρωποι που δεν τρώνε, καταλάβεις, εγώ είμαι αρκούδος. Ελάχιστον πάνω από 15-20 κιλά. Εκ των οποίων το 54% εισάγεται. Παράγονται, καταναλώνουμε 11 εκατομμύρια τόνους, κατάλαβα από την... Ναι, θεωρητικά. 11 εκατομμύρια κιλά αυτό. Ναι. Δηλαδή τα μεγέθη είναι τεράστια, δεν είναι... Ναι. 11 εκατομμύρια και το 54% να είναι εισαγωμένο. Επειδή εξάγουμε. Εντάξει, αυτό είναι νομίζω για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέλη του άνθρωπου. Με παίρνουν πολλοί πελάτες μου και μου λένε ότι το μέλι μου ζαχάρωσε. Δεν είναι καλό. Καθώ το μέλι να κάνουμε μια ενημέρωση, δεν ζαχαρώνει, κρυσταλώνει. Είναι φυσιολογικό να κρυσταλώσει αν ένα μέλι. Για τα μορφιένα σου. Βλέπω μια χαρά, μην αγχώνεσαι. Μάλλον θα το πω πιο κάτω που πούμε για τα μέλια για το κρυστάλλωμα. Αυτό που πρέπει να καθίσετε είναι ότι το κρυστάλλωμα είναι κάτι φυσιολογικό και πρέπει να γίνεται σχεδόν σε όλα τα μέλια. Τι είναι που φοράει αυτό τώρα εδώ για του Κινέζου και του Τούρκου που έχουν φοβερέ παραγωγέ. Εδώ θέλω να φτάσω. Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη μελιών. Ανθόμενα το λέει και η λέξη είναι τα μέλια που παίρνουμε από τα λουλούδια. Θυμάρι, το ερίκι, εμείς εδώ στην Κορσία το λέμε ερίκι αυτό. Το ερίκι είναι πάνω δύο, υπάρχει το ανεξιάτικο και το φτινοπορεινό, μοφ και άσπρο αντίστοιχα. Το ανθόμελο είναι από τα λουλούδια. Το ανθόμελο κρυσταλώνει το μέλι. Είναι αυτό που το ζαχάρο που λένε οι πιο πολλοί. Είναι φυσιολογικό, κάθε μέλι κρυσταλώνει διαφορετικά σε χρόνο. Δηλαδή το βαμβάκι, το βαμβακόμενο μπορεί να σου κρυσταλώσει και σε ένα μήνα. Το έχω δει και σε λιγότερο από μήνα κρυσταλώνει. Το θυμάρι γύρω στο εξάμηνο και πάει έτσι. Άμα κρυσταλώσει το μέλι, τι κάνουμε. Παίρνουμε το βαζάκι, ανοίγουμε το καπάκι, φτιάχνουμε ένα μπεν μαρί σπίτι μα, το βάζουμε μέσα και ρευστοποιείται.
Μετά ανάλογα το μέλι πάλι από το χυμάρι, μετά πάλι από 5-6 μήνες αρχίσει να κρυσταλώνει πάλι. Δεν το καταστρέφουμε. Το μέλι δεν το βράζουμε, δεν το βάζουμε στα μικροκύματα που διαβάζω στο Ιντερνετ και το καταστρέφεις. Το καταστρέφεις, το χάλεσε όλο το μέλι σου. Πάνω από 70 βαθμούς καταστρέφει το μέλι. Τα μελίτωμα τώρα, το αγαπημένο μέλι, το μελίτωμα τι είναι. Έχετε παρατηρήσει στα δάση πιο πολύ, φαντάζομαι, στα πεύκα μας, τη βαμβακάδα που λέμε, το βαμβάκι. Όπως δίνει και εδώ πέρα. Αυτό τι είναι, ουσιαστικά, το πω με πάρα πολύ απλά λόγια. Είναι ένα έντομο το οποίο απομίζει τους ζωμούς. Ωραία, είναι κάμερα. Απομίζει. Είμαι μηχανικός. Οπότε δικαιολογούμε λίγο. Και τρέφεται σπον, αυτό το ζουζούνι, το πω απλά, το έντομο από το πεύκο, τους ζωμούς του πεύκου. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ λεμαγό, αυτό κάνει κάτι σαν με το να το πω έτσι απλά. Και πάει μετά η μελισσούλα μας και παίρνει αυτό το χυμό και το κάνει μέλι. Ουσιαστικά, τι είναι το μέλι. Είναι, θα το σκεφτείσω κάτω, είναι ένας εμετός εισαγωγικά της μέλισσας. Αλλά είναι πάρα πολύ θετικός γιατί έχει πάρα πολλά βακτήρια. Πολλές ζωντανές ουσίες ουσιαστικά. Το μελίτωμα είναι πιο θρεπτικό γιατί προέρχεται από δύο έντομα. Το ανθρώπινο από ένα. Μελιτώματα, μην την γυρίσεις πίσω. Μελιτώματα τι είναι, το πεύκο, το έλατο, φελανιδιά πολλές φορές. Μάδρο. Τα σκούρα μέλια, ναι, τα σκούρα. Τι μου έχεις πει για βελανίδι, εσύ μου λέει κάτι στάγμα. Λοιπόν, προχωράμε. Μελίτωμα έχει όπως και μπορεί να σου βγάλει λίγο και ευκάλυπτος. Είναι και σου βγάζει καρθόμενο, σου βγάζει και μελίτωμα ανά περιοχές. Το ελληνικό μελιού, η τεράστια παραγωγή μας είναι το πεύκο, γύρω στο 60%, το έλατο, το μάρι και τα αρθόμελα. Ή δάσους, είναι διάφορα. Λοιπόν, όπως ξέρετε, έχετε σίγουρα τα ακούσει όλοι, επικονιάζει η μέλη, τα πράγματα που κάνει. Πάει, παίρνει τον έρθρο και τη γύρι, μεταφέρει από λουλούδι σε λουλούδι τις γύρες και έτσι γίνεται η γονιμοποίηση των φυτών. Όταν μια μέλισσα επισκεφτεί όμως ένα άρθος, αν η μέλισσα δεν θα πάει στο ίδιο, αφήνει μια φερομόνη, μια μυρωδιά, που είναι πιο κάτω και... Δηλαδή αυτό, επισκέπτεται μια φορά την ημέρα ένα άρθος, μια μέλισσα. Πάμε και μια. Πίνει ο πίσω, λοιπόν, περάσουν φοβερά γρήγορα αυτά. Η κοινή μας μέλισσα είναι το γένος Apis, τη μελιφέρα. Υπάρχουν 8 είδη μελισσών στον πλανήτη μας, στην Ελλάδα έχουμε 4. Τέλος πάντων, ξεχωρίζεται από ανάλογα σε ποια περιοχή ζει, κατά κύριο λόγο, και έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι η κριτική μέλισσα η Αντάμι. Έχει κάποια χαρακτηριστικά που σου είπα πριν, δηλαδή πάνω βρίσκεται με το Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Σου λέει ότι η βασίλισσα της παράγει πάρα πολύ αυγά, ο πόνος που έλεγα στην αρχή. Η διαχείμανση είναι ουσιαστικά πώς δουλεύει το χειμώνα και πώς θα σου πιζήσει το χειμώνα, ανάλογα, γιατί όμως βάρει χειμώνα, κάνεις κάποιες λάθος ενέργειες στο μελί σου, δεν θα ζήσει. Το αρνητικό είναι ότι είναι η έντονη τάση στην εισμινουργία που χρησιμοποιεί πριν την εισμινουργία και είναι φοβερά επιθετική. Αυτό που το έγραψα δεν έχει δουλέψει αφρικανική, για το δει αυτό. Είναι και κρόπια, τέλος πάντων, προχώρα θα το αναφέρουμε. Η μακεδονική, βέβαια, σου λέει ότι είναι ήρεμη. Ήρεμη σημαίνει όμως ότι δεν έχει καλή παραγωγή. Μια ήρεμη μέλισσα έχει πάρα πολλούς εχθρούς. Οπότε πρέπει να προσέξεις τι φυλή θα διαλέξεις, αν μπορείς να διαλέξεις, και πού θα τη βάλεις, πρέπει να βρεις και το περιβάλλον σου. Αυτή είναι και είναι η κάρνικα. Νομίζω η κάρνικα το λέμε πολύ κόκκινη μέλισσα, κόκκινη βασίλισσα. Προχωράμε. Εδώ έχει ένα σχήμα που σου λέει ότι πέρα είναι την κρόπια, εδώ είναι η κριτική. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για κάθε μέλισσα, κάθε τη βασίλισσα ξεχωριστά, την εργάτρια ξεχωριστά και τον κυφίνα. Όπως μου είχε πει ένας φίλος, ότι η μέλισσα. Ας το δω, ας το δω που πας. Η μέλισσα είναι η άριστη κομμουνιστική κοινωνία. Γιατί. Ναι, με λέει, έχει βασίλισσα, αλλά δεν δική βασίλισσα. Οι εργάτριες λειτουργούν την Κυψέλη, γιατί οι εργάτριες εκλέγουν τη βασίλισσά τους. Λαϊκή κυριαρχία δηλαδή. Τη σκοτώνουν όποτε θέλουν, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Και μακάρι να ξέραμε πώς
με ποια κριτήρια εκλέγουν το κατάλληλο αυγό από τα εκατομμύρια αυγά που πάρουμε στην Κυψέλη για αυγό τη βασίλισσά του. Μόνο αυτό δεν ξέρουμε. Αν το ξέραμε, θα είχαμε άριστε μέλισσε. Η Κυψέλη υπάρχει σε παντώματα. Είναι ένα, ο κάτω συνήθω είναι ένα όροφο, μετά πάει διόρροφο, τριόρροφο κτλ. Κάθε πάτωμα έχει συνήθω 10 τελάρα που λέμε που τα κρατάμε. Θα δείξουμε πιο κάτω. Είναι πάνω η μέλισσα. Σε κάθε πάτωμα ζουν 20.000 μέλισσες. Άρα, δύο πατώματα, σχεδόν 40.000 μέλισσες και πάει λέγοντας. Φανταστείτε σε ένα μελισσοκομείο το οποίο έχει μέσα 500 μέλισσες, ό,τι γίνεται την άνοιξη. Κυριολεκτικά μπαίνεις μέσα και δεν ακούς τον άλλο, γιατί πρόθυμα λες ότι χαλάζει τη μάσκα σου. Είναι πολύ όμορφη. Αυτή είναι η βασίλισσα μας, αυτή είναι η εργάτρια. Υπάρχει ένα για να μας εγώ την τρέλα. Υπάρχει ένα σχεδιάκι στο Ιντερνετ το οποίο είναι τρεις κύκλοι που φάβονται. Και λέει ότι το ένα κύκλο είναι ο αγρότης, ο άλλο είναι ο τρελό και στη μέση είναι ο μελισσοκόμο. Είναι ένα αγρότη τρελό για να γίνει με κάποιο μελισσοκόμο. Δεν είμαστε νορμάλ άνθρωποι στο μυαλά μα. Ναι. Λοιπόν, η Βασίλισσα μα ξεχωρίζει γιατί είναι πολύ πιο μακριά από την εργάτρια και ο κυφίνη μα είναι χοντρούλη. Πολύ παρεξηγημένο ο κυφίνα. Προχωράμε. Αυτό είναι το τελάρο που σα έλεγα πριν. Το σηκώνουμε, γύρω γύρω ξύλο, στη μέση το κερί μα με την κελιά, δείξουμε πιο κάτω πώ είναι η κελιά και πάνω οι αγάπε μα. Εδώ βλέπετε. Α, ξέρω να σα πω ότι όποιο είχε ομοφοβία, καλύτερα να μην υπάρχει εδώ. Σήμερα. Εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε τη βασίλισσά μα, γύρω γύρω τη εργάτρια, γύρω πάνω στην εργάτρια, στη βασίλισσα. Είναι η τροφή της βασίλισσας. Κάθε εργάτρια έχει μια συγκεκριμένη δουλειά, όπου ανάλογα με τις μέρες αλλάζει. Θα πούμε πιο κάτω τι ακριβώς κάνει. Υπάρχει μια δουλειά η οποία το μόνο πράγμα που κάνει η εργάτρια είναι αυτές οι εργάτριες να ταΐζουν την βασίλισσα. Τίποτα άλλο. Εδώ βλέπετε. Α, εδώ βλέπουμε το αυγό. Εδώ βλέπουμε. Αυτό είναι μια κερίθρα με τα εξάγωνα. Επίσης, ένα μηχανικός γιατρό από τη μέλισσα, επειδή είναι άριστη μηχανική, γιατί έχουν άριστα εξάγωνα, ακριβώς πάντα ίδια, ακριβώς ίδιο βάθος. Και γιατί εξάγωνο? Γιατί το εξάγωνο έχει την καλύτερη αντοχή με τη μεγαλύτερη οικονομία υλικού που θα το χτίσουμε. Αυτό το, η τριχόλα που βλέπετε είναι ένα αυγό μόλις έχει γεννηθεί. Είναι πραγματικά σαν τρίχα. Προχωράμε να το δεις πώς είναι. Αυτό είναι αυγό ημέρας. Αυτό εδώ, που είναι κλειστό, είναι το σφραγισμένο αυγό που είπα. Σφραγίζει το γόνος. Είναι σφραγισμένος γόνος. Έχει κάποια κενά, εδώ πέρα όπως βλέπετε, γιατί ή μόλις έχει γεννηθεί η μέλισσα που υπήρχε μέσα, γιατί δεν γίνεται όλη την τέτοια στιγμή, ή υπάρχει, όπως εδώ βλέπετε, κάποια σπράγια, δεν ξέρω αν φαίνεται, και εδώ υπάρχει καλύτερη φωτογραφία που, συγγνώμη, το οποίο δεν έχει σφραγιστεί ακόμα αγώνος. Αυτό που γυαλίζει είναι μέλι. Αυτό εδώ είναι γύρι. Πάλι στα κελιά που θυκεύεται. Εδώ σταματάς λίγο. Αυτό είναι ένας πολύ όμορφος γόνος. Εργατικός γόνος, εργάτες βγαίνουν από εδώ. Αυτό εδώ είναι, εδώ υπάρχει βασίλισσα. Αυτό είναι το κελί της βασίλισσας, που θα βγει βασίλισσα. Όπως και εδώ, ψευτοκέλι, τέλος πάντων, και εδώ μπορεί να βγει βασίλισσα αυτά τα σημεία. Αν παρατηρήσετε εδώ πέρα, αυτά είναι λίγο πιο φουσκωμένα. Εκεί μέσα, από εκεί βγαίνουν και οι φίνας. Γιατί είναι πιο χοντρός, δεν χωράει από ό,τι έχει ένα ξεόδωμάτο που έτσι απλά. Συγγνώμη που τα λέω έτσι. Φιλίτσα. Ναι. Κάνει πάμε, είναι ντουκ. Πάμε στο μείο. Λοιπόν, τα στάδια της μέλισσας, πώς γίνεται. Εδώ είναι η μέρας, αρχίζει εδώ και κλείνει, γίνεται λαύρα, χωράει και φτάνει στο τέλος που θα γίνει τέλειο έντομο. Προχωράει προνύφη, νύφη. Τέλος πάντων, μια στραφή, εδώ πάλι το αυγό ημέρας. Εδώ είναι η λάβρα μας, δηλαδή ουσιαστικά μεγαλώνει το σκοπό χώρο, θα το πούμε πιο κάτω. Προχώρα. Α, ξέρω να σας πω ότι η βασίλισσα είναι παρθένα, μόλις γεννιέται. Βγαίνει έξω, ζευγαρώνει με τις κυφίνες. Ζευγαρώνει μια φορά τρίτης με 10-15 κυφίνες. Χάος. Ανικός, έχει. Έχει μέσα υπάρχει η σπερματοθήκη της βασίλισσας, η οποία ουσιαστικά τι είναι, ζευγαρώνει μέχρι να γεμίσει αυτή τη σπερματοθήκη.
Πηγαίνει από πάνω, μόλις και γονιμοποιηθεί, γυρίζει πίσω στην κυψέλη της και δεν θα ξαναβγεί ποτέ. Μόνο αν γίνει αφαιρεσμός και θα φύγει. Τι γίνει τώρα, όμως, όταν γεννάει, θα βγάλει ή γονιμοποιημένο ή αγωνιμοποιητό αυγό. Το γονιμοποιημένο αυγό βγαίνει εργάτρια ή βασίλισσα. Αγωνιμοποιητό είναι αυγό. Πάλι εδώ να βγούμε μέρες είναι πολύ καλύτερα, το χωροτήριο. Εδώ βλέπουμε μια μέρα που έχει σπάσει τη βγαίνη από το κελί της, έχει σπάσει το φρέσμα της. Λοιπόν, μια εργάτρια θέλει 29 μέρες για να βγει, μια βασίλισσα θέλει 16 και ένα σκηφίνα θέλει 24. Είναι εδώ που σημαίνει πάει η βασίλισσα γεννάει. Εδώ είναι μια εργάτρια η οποία ταΐζει τη λαύρα. Έχει μεγαλώσει υπερβολικά πολύ. Εδώ τη σφραγίζει, όπως είπαμε, κερί. Περιμένουμε να οριμάσει και μετά βγαίνει μόνη της. Και φορά που θα ξέρουμε αυτά. Και φορά, είναι αυτά. Βασίλισσα, γιατί είναι αυτό το κοκκινάκι. Υπάρχουν 5 χρώματα, αυτό είναι καλά. 5, δεν είναι. Όπου συμβολίζει, δηλαδή το άσπρο ήταν το, της περσινής χρονιάς. Βάφουμε τη βασίλισσα, βάφουν εγώ τη βάφω. Τη βασίλισσα δεν ξέρουμε ποιας χρονιάς είναι. Γιατί με λησοκόμη μετά από 2 χρόνια το πολύ τις αλλάζουμε. Γιατί μετά δεν είναι τόσο παραγωγική. Μια βασίλισσα ζει όμως γύρω στα 5 χρόνια. Α, το λέω. Ζει 5 μέχρι 6 χρόνια η βασίλισσα, όπως είπα πριν, η μαμά μας. Εμείς κάθε 1-2 χρόνια τη σκοτώνουμε, βάζουμε καινούργια ή φτιάχνουμε εμείς, αφήνουμε το μελίσι να βγάλει, αγοράζουμε. Τα κελιά της, τα βασιλοκέλια, όπως είπα και πριν. Λοιπόν, πώς ζευγαρώνει. Εδώ είναι η βασίλισσά μας, εδώ είναι το φύνα μας. Ζευγαρώνει στον αέρα την πτήση και μόλις γίνει η γονιμοποίηση, αποκολλείται τα γεννητικά όργανα του κυφίνα και εννοείται πεθαίνει ο κυφίνας. Και γίνεται αυτή η διαδικασία στον αέρα για αρκετές φορές, όπως είπα. Η βασιλοτροφία, η βασιλοτροφία τι σημαίνει, είναι ένας τομέας μελισσοκομείας όπου φτιάχνουμε εμείς βασίλισσες. Θεωρείται η ανώτατη μελισσοκομεία αυτό, γιατί είναι πραγματικά ολόκληρη επιστήμη. Δηλαδή, αν βγάλεις σωστή βασίλισσα, βασίλισσες πρέπει να το κάνεις συγκεκριμένη ώρα. Κάποιοι λένε ότι η μη ώρα της μέλισσας αλλάζει 12 η ώρα το μεσημέρι. Τότε πρέπει να φτιάξουμε τις βασίλισσές μας. Και πρέπει να είσαι ακριβής πάνω στις ώρες και τις ημέρες. Θυμηθεί μία. Λεφτά. Τέλος πάντων, πάμε λίγο γρήγορα, μην εδώ. Από αυτό. Μπορεί όμως να πεθάνει μια βασίλισσα για κάποιο λόγο. Και να μην υπάρχουν αυγά να φτιάξουν μια βασίλισσα, να κλέψουν. Εδώ έχουμε το εξής κακό απογοητευτικό πράγμα. Για κάποιες μέρες, αν δεν υπάρχει βασίλισσα μέσα, κάποιες εργάτριες αρχίζουν και γεννάνε. Αλλά επειδή δεν είναι γονιμοποιημένες, βγάζουν μόνο κυφίνες. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Αν ο μελισσοκόμος δεν το διαχειριστεί κατάλληλα, το μελίσσα θα γεμίσει μόνο κυφίνες, οπότε μοιραία δεν θα έχει εργάτριες, οπότε μοιραία θα αρρωστήσει και θα πεθάνει. Υπάρχει πιθανότητα μία βασίλισσα που επιλέγουν, είπες ότι επιλέγουν μία κάθε φορά. Ναι. Η μία που θα επιλέξουν να μην αντέξει για κάποιο λόγο. Ναι, πάρα πολύ. Πώς επιλέγεται, αφού πρώτα βγει ή την ώρα που είναι ακόμα. Καταρχά, η βασίλισσα το αυγό κλέγεται όταν είναι μέχρι 3 ημερών. Πώς το κλέγουν, δεν γνωρίζουμε. Μόλις βγει η βασίλισσα, για λόγους ασφαλείας αυτές τι κάνουν. Δεν θα φτιάξουν ένα βασιλοκέλι, να μια βασίλισσα, 2, 3, 4, ανάλογα. Η πρώτη όμως που θα βγει, θα σκοτώσει όλες τις άλλες, για να υπάρξει άλλη. Αν βγουν συγχρόνως, θα υπάρξει μάχη. Και θα μείνει μόνο μία. Αυτό το με ρώτησες. Μεταξύ τους οι βασίλισσες. Ναι, και θα μείνει πάντα μία. Ο κυφίνας, το αγαπημένο μου αυτό. Ζουν μόνο 40 μέρες. Λένε ότι ο κυφίνας δεν κάνει τίποτα. Όχι. Ο κυφίνας κινείται μέσα στην κυψέλη. Η κυψέλη είναι μια κοινωνία, όπως είπατε πριν, οσμών, φερομόνες ουσιαστικά. Και πρέπει να υπάρχει σταθερή θερμοκρασία. Χειμώνας, καλοκαίρι υπάρχει γύρω στους 36 με 37 βαθμούς. Αν πάμε καλά, δεν πέφτει παρακάτω, δεν ανεβαίνει πιο πάνω. Γιατί ο γόνος
ο γόνος αυτής της θερμοκρασίας αναπτύσσεται. Οι κυφήνες περπατάνε μέσα στη φωλιά και έτσι θερμαίνουν το γόνο, οπότε χρειάζονται γόνοι. Φυσικά, ο κυφήνας, όταν βλέπουμε πολλούς κυφήνες, εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί η κυφήνα σημαίνει ότι ένα μελίσι πάει πάρα πολύ καλά, δοκιμή. Και το δυσάρεστο για αυτούς είναι ότι όταν δεν υπάρχει τροφή ή το χειμώνα, όποιος κυφήνας είναι ζωντανός, τον πετάνε έξω και τελειώνει. Επίσης, οι κυφήνες κάθε μέρα, 12 η ώρα, φεύγουν από την Κυψέλη και μαζεύονται σε ένα σημείο όλοι μαζί και στείλουν καρτέλι. Και περιμένουν τις βασίλες που θα περάσουν για να ζευγαρώσουν. Μαζεύονται εμείς. Γαμάκι δηλαδή. Ουσιαστικά ναι. Γεννάτρια. Μα αυτός είναι και ο λόγος πράξης του. Ένα του λόγους. Ζουν εδώ, μην με αλλάξεις. Είναι ο και η. Ο κυφήνας και η μέλης. Για να ξεχωρίζουμε το σεξ. Λοιπόν, Ερνάτρια, μία από τις πολλές δουλειές που κάνουν είναι ότι καθαρίζουν τα κελιά. Γεννιέται μέλισσα. Το κελί είναι βρώμικο. Μόλις γεννηθεί η μέλισσα, θα καθαρίσει το κελί της. Επίσης, εκτρέφουν αγώνα. Είναι αυτό που ταΐζουν. Μετά από κάποιο ημερών, οι εργάτριες αρχίζουν και τρέφουν το αγώνα που είναι. Θα βγει μετά από αυτές. Περιποιούνται τη βασίλισσα στο πριν. Επεξεργάζονται το νέκταρ. Είναι αποθηκάρι, συνάδελφοι δηλαδή. Ουσιαστικά τι κάνουν, έρχονται οι μέλης απ' έξω, οι συλλέχτηρες, όπως λέμε, μπαίνουμε στην Κυψέλη κουβαλώντας εσωτερικά το νέκτα, έρχεται η αποθηκάρι, στο πω έτσι απλά, ενώνουν τις γλώσσες τους, γι' αυτό είπα εισαγωγικά πολλά, είναι ο μετός μέλης στο μέλι, και παίρνει από το στόμα της το νέκτα και το αποθέτει μετά στις στα πλαίσια με τις κηρύθρες. Χτίζουν κηρύθρες, αερίζουν την Κυψέλη, θα τα εξηγήσω και όλα αυτά, φρουρούν την είσοδο, συλλέγουν έκτα την κύρη. Λοιπόν, λένε ότι με τσίπησε μέλισσα. Όχι, δεν σε τσίπησε μέλισσα. 90% σε έχει τσίπησει σφίγγα ή κάτι άλλο εντόμο παρά η μέλισσα. Η μέλισσα, η συλλέχτρια που είναι έξω, μάλλον η δουλειά της είναι να πάει να πάρει νέκτα, νερό, πρόπολη, διάφορα, ό,τι έχει βγει να πάρει. Και τα φέρει στην Κυψέλη. Δεν θα κάτσει ασχοληθεί μαζί μας να μας σκοτώσει. Γιατί άμα μας κεντρήσει, μας τσιμπήσει, όπως λέμε, θα πεθάνει. Δεν είναι ο σκοπός αυτής. Οπότε δεν μας τσιμπάνε μέλισσες. Μέλισσα θα μας τσιμπήσει μόνο άμα είναι σε κίνδυνο. Πώς μας τσιμπάει τώρα. Στο τέλος της κοιλιάς της υπάρχει το κεντρί εσωτερικά, το οποίο συνδέεται με τον ασκό του δηλητηρίου. Το βάλω λίγο κάτω, το δούμε καλύτερα σε άλλη φωτογραφία. Το κεντρί είναι πρεονωτό, ώστε όταν μπει να μην μπορεί να βγει εύκολα. Προχωρά. Εδώ βλέπουμε μια μέση που έχει τσιμπήσει. Ουσιαστικά εδώ είναι το κεντρί που έχει μπει μέσα και εδώ είναι ο σκός του κεντρίου, αυτός είναι ο σκός μαζί με τα λέω. Τραβιούνται αυτό, η μέλισσα πεθαίνει. Τώρα το κέντρισμα, όταν μας τσιμπάει, αυτός ο σκός πάλεται και βγάζει δηλητήριο και το εισάγει μέσα, σαν ένεση. Οπότε, αν μας τσιμπήσει η μέλισσα, πώς καταλάβουμε, θα δούμε το κεντρί με τον ασκό πάνω. Με τον ήχη μας, από κάτω προς τα πάνω, το βγάζουμε το κεντρί, ώστε να μην αφήσουμε να πει πολύ δηλητήριο μέσα στο σώμα μας. Εδώ βλέπουμε, εδώ ο σκός έχει αδειάσει. Όπως είπαμε, η βασίλισσα και η φίλη είναι για παραγωγή, οι εργάτες κάνουν σε άλλες δουλειές. Ο χρόνος ζωής της μέλισσας της εργάτριας εξαρτάται ανάλογα ποια εποχή είναι. Μια εργάτρια. Μου λένε πολλοί, σε θυμούνται οι μέλισσές σου. Όχι. Γιατί καλό να μην πηγαίνουμε συχνά και τις ενοχλούμε. Και αντί που θα ανοίξω μια Κυψέλη, όταν θα ξαναπάω, αυτή πιθανότητα να μην ζει. Γιατί ζει γύρω στο μήνα. Καλοκαιρινές λιγότερο, το χειμώνα όμως μπορεί να φτάσουν και 4 και 5 μήνες. Έχουν μαζέψει πιο πολύ λίπος για να βγάλουν το χειμώνα τους. Γιατί το χειμώνα δεν πετάνε. Για να πετάξει μέλισσα πρέπει να είναι από 14 βαθμούς και πάνω και να μην φυσάει πάρα πολύ. Φύγε εδώ, πιο κάτω. Λοιπόν, όπως είπα, από την πρώτη μέχρι την τρίτη μέρα είναι καθαρίστρια, καθαρίζει τα πάντα. Μετά γίνεται τρέφη τις μέσεις που θα γεννηθούν. Μετά είναι αποθηκάριος, είπα τι γίνει ο αποθηκάριος. Μετά χτίζει από 13 μέχρι 20 ημερών, χτίζουν και τα κεριά μας. Αερίστρια, τι είναι αερίστρια. Είναι, κάθονται στην είσοδο της Κυψέλης, με τα φτερά τους προς τα πίσω και τα πάλουν σε χρόνος, ώστε να δημιουργηθεί ένα ρεύμα και να πει αεράς, καθαρός από την πόρτα και να πει τα παράθυρα που υπάρχει πριν. Αυτό ρυθμίζει τη σωστή θερμοκρασία και επίσης
διώχνω το διοξίδιο του άνθρακα που υπάρχει μέσα στο, στην κυψέλη, είναι πιο οξυγόνο. Ο φρουρός, η φωτογραφία του φρουρού πιο έξω είναι φανταστική, αν μπορείς ξεχωρίσεις, δεν λέτε ποτέ από κάτω. Και είναι και η συλλέκτρια νεύτρια, είναι από 20 μερών και πάνω, όπου ουσιαστικά η εργάτρια μετά από 10 μερών αρχίζει να κάνει κάποιες δοκιμαστικές πτήσεις έξω. Δεν συλλέγει τίποτα, απλά μαθαίνει να δει πού θα πάει, πώς κινηθεί κτλ. Εκπαιδεύονται συνέχεια. Εδώ είναι η φωτογραφία, τέλος πάντων. Ναι. Λίγο το πριν, με προπόλη, τι έλεγε. Λοιπόν, τι λέει. Η πρόπολη. Τι μία μήνυμα, μην φύγει άλλο. Η πρόπολη είναι μια ρητινόδη ουσία η οποία υπάρχει στα δέντρα. Εδώ στην περιοχή μας είναι πολλά από τα έλατα που μαζεύουν, τα έλατα κυπαρισάκια πιο πολύ. Αυτό τι είναι. Είναι άριστο, αντιβακτηριακό, αντιμικριακό. Ό,τι υπάρχει το οποίο μπορεί να μολύνει την ψέλη, ρίχνει πρόπολη και το κλείνει. Και έτσι ουσιαστικά δεν ξεπλώνεται ασθένειες και υπάρχει υγεία στο μελίσι. Εμείς την πρόπολη την παίρνουμε και φτιάχνουμε το βάμα της πρόπολης, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία μας. Επίσης, αν μπει ένας εχθρός μέσα στο μελίσι, όπως ένα ποντίκι, και δεν μπορούν να το βγάλουν έξω, το κάνουν μια κούμια με πρόπολη, ώστε να μην μπορεί να μη σαπίσει και μολυθεί η ψέλη. Προχώρα λίγο, είμαστε αυτό εδώ. Μόνο μια φωτογραφία, εκεί να πίσω, τη φωτογραφία δούμε. Εδώ πέρα είναι την ώρα που χτίζεται μια κερίθρα, μια βιολογική κερίθρα, γιατί οι συμβατοί τις παίρνουν σχετικά έτοιμες. Βλέπεις ότι εδώ δουλεύουν όλες μαζί, εδώ χτίζουν και εδώ δουλεύουν σαν τσαπί, δηλαδή ουσιαστικά μπορεί εδώ να βγάζουν κερί και αυτό το τροφοδοτούν, μπορεί να κάνουν πολλές δουλειές συγχρόνως. Είναι τσαπιά. Το εξάγωνο που σας είπα πριν, αρισμός, σας είπα. Να, βάζω το μέντε, δείτε. Όπως κάνει κοιλιά είναι προς τα πάνω, τα φτερά και φαίνεται αέρα. Ο φρουρός κάθε όπως κάθεται ένα σκύλος, κάθε ακριβώς έτσι. Σε το σκυλίς είναι. Σαν το μέσο. Όπου ουσιαστικά όταν αντιληφθεί κίνδυνο, ο φρουρός τι κάνει. Βγάζει μια φερομόνη κινδύνου, μια μυρωδιά κινδύνου και με τα φτερά του κτηνοθεί μέσα. Οπότε παίρνουν σήμα οι άλλες απ' έξω, από μέσα ότι κάτι γίνεται έξω, ελάτε έξω. Μην προχωρείς άλλο. Επίσης, γιατί καπνίζεις το μελίσι, γιατί βάζεις καπνό για να το ανοίξεις. Ουσιαστικά τι τους κάνουμε. Κορδεύουμε τις μέλισσες και τις νομίζουν ότι έχει πάρει φωτιά περιοχή. Οπότε, εφόσον έχει πάρει φωτιά το σπίτι τους, τι θα κάνουν αυτές. Να τρέξουν, να πάρουν νέκτα, γύρι, οτιδήποτε, προλαβαίνουν, να φύγουν το δεύτερο σήμα από ό,τι το δεύτερο σήμα, να εγκαταλείψουν την κυψέλη. Αλλά στο πρώτο σήμα του καπνού, αυτές πάνε και γεμίζουν το πρόλογο τους, το σπίτι με ψήτους με μέλι. Όπως είπα πριν, μια μέλισσα που είναι έξω δεν σε τσιμπάει. Άρα, έτσι αποφεύγουμε πολλά χτυπήματα. Ό,τι μας χτυπάνε, μας χτυπάνε πολύ κιόλας. Άμα όμως υπάρχει φωτιά, συνεχίζει το κάπνισμα, γίνεται το δεύτερο σήμα πάλι με φερομόνη και καταλείπουν την κυψέλη. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με, όπως είπα, και με τον κίνδυνο, είναι αυτό που είπα πριν, ότι εδώ γίνεται η σύνδεση με με την προβοσκίδα τέλος πάντων και μεταφέρουν νέκτα. Γίνω λίγο πίσω. Ο συλλέκτης είναι το 50% του μελισσιού. Αυτοί που μαζεύουν το νέκταρ είναι γύρω στο 60%. Αυτοί που μαζεύουν γύρι είναι πολύ λιγότερες. Βέβαια αυτό παίζει ανάλογα τις ανάγκες του μελισσιού. Τέλος πάντων, ο αριθμός των ταξιδιών είναι κάθε συλλέκτριο γίνει 10 με 15 φορές την ημέρα. Κουβαλάει πολύ πράγμα, δούμε πως κουβαλάει. Η δίση κατανάλωση σε γύρι είναι γύρω στα 30 κιλά. Γύρι το χρόνο, 80 κιλά μέλι δεν είναι και κάνουν. Εντάξει, είναι αστείο τα νούμερα, η βιβλιογραφία τα γράφει αυτά, μην είσαι ασκητής. Πρέπει να τα πούμε όμως. Και την ημέρα μια κυψέλη κάνει γύρω στα 163.000 πήγαινε έλα. Πάμε. Το θέλουμε. Ναι. Το πρωί που ξυπνάνε, δεν κοιμούνται το πρωί που βγαίνει ο ήλιος, βγαίνουν
οι Rangers, οι ανακρευτές. Και τι κάνουν, ουσιαστικά εντοπίζουν ότι εκεί σε την περιοχή υπάρχει νέκταρ. Οπότε αυτοί τι κάνουν, γυρίζουν πίσω και λένε στις ηλέκτρες με έναν χορό που κάνουν πού ακριβώς θα πάνε και τι ακριβώς θα κυνηγήσουν. Πώς το κάνουν αυτό, κάνουν έναν χορό κυκλικό όπου έχει τρία σημεία αναφοράς, την Κυψέλη, τον ήλιο και την ανθοφορία, άριστη γεωμετρία. Και το GPS. Α, GPS. Θέλω να μετακινήσω μια Κυψέλη. Θα πάρω την Κυψέλη μου από εδώ και την πάω δύο μέτρα πιο πέρα, γιατί δεν υπάρχει άλλη Κυψέλη, η Μέλισσα θα γυρίσει εδώ. Έχει ακρίβει το GPS εισαγωγικά της 10 εκατοστά. Για να μεταφέρω, να το πάω την Κυψέλη από εδώ στο Τίμιο, θα πρέπει το βράδυ να κλείσω τις πόρτες, όπως είπα, να τη μεταφέρω 6 χιλιόμετρα πιο μακριά για να μηδενίσει το GPS της και μετά από μία-δύο μέρες να την πάω στο Τίμιο. Έτσι θα γυρίσουν όλες πίσω. Πάμε. Κάπου υπάρχει μια φωτογραφία τέλος πάντων. Α, μια εργάτρια μπορεί να κινηθεί γύρω στα 6-7 χιλιόμετρα. Σε περίπτωση πείνα μπορεί να φτάσει τα 15 χιλιόμετρα. Εδώ βλέπουμε. Έχει βάλει προλογό, οπότε παίρνει νέκταρ από αυτό το λουλούδι. Συλλογική ρίση. Τα πίσω ποδιά τη υπάρχουν κάποια καλαθάκια, το πω έτσι, όπου τα γεμίζει με γύρι. Παίρνει τη γύρι, τη βάζει στα πίσω ποδιά τη και τη μεταφέρει. Υπάρχει μια φωτογραφία που θα σα δείξω. Α, σε αυτό σημείο εδώ πέρα, αυτό είναι μαζεμένη γύρι. Πάμε. Φύγει η φύγη, εντάξει, παθηκάρι, φύγει η φύγη, εντάξει. Μαζεύουν νερό, όπω είπαμε. Η πρόπολη έτσι. Για μια πίσω ποδιά τη, αυτή λοιπόν, όταν πάμε στα Μελίσσια, δεν πρέπει να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ ότι δεν πρέπει να φοράμε ρούχα. Δεν πρέπει να έχουμε κάνει μπάνιο εκείνες ώρες ή την προηγούμενη μέρα με έντονα αρώματα. Πρόβλημα για τις γυναίκες είναι αυτό τεράστιο. Δεν πρέπει να έχουμε κάνει σεξ την προηγούμενη μέρα. Όλα αυτά, αν έχουμε κάνει κάτι από αυτά, θα τις εκνευρίσουν πάρα πολύ και θα μας τυπήσουν πάρα πολύ. Και το χρώμα θα τις επηρεάζει. Ναι, και το χρώμα. Δεν φοράμε ποτέ σκούρα χρώματα. Και δεν φοράμε και μάλινα ό,τι δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό. Ο στατικός ηλεκτρισμός τις εκνευρίζει πολύ, γι' αυτό λόγο πάμε να πάμε ποτέ στα Μελίσσια εκτός άμα είναι ανάγκη, όταν πάει να βρέξει. Γιατί τα φορτία είναι πολύ δυνατά. Αυτή είναι μια μελισσοκομική μάσκα που η πιο πολύ δεν την βάζουμε ποτέ, προστατεύει το κεφάλι μας. Τα άλλα, εντάξει, είναι μια φόρμα αλλόσωμη. Τα γάντια καλό είναι τα φοράμε πάντα όταν τα φορά. Πιο πολύ βασικά για να μην σε τσιμπήσει κάτι που μπορεί κάτι κάτω από την Κυψέλη. Αυτό είναι το καπνιστήρι. Με λίγα λόγια. Το γεμίζουμε με πευκοπελώνε πιο πολύ, το λάβουμε φωτιά, πιέζουμε αυτό εδώ πέρα και βάζει, εισάγει αέρα από εδώ, εξάγει καπνό από εδώ. Μαζεμένο. Αυτό είναι το όπλο μας. Είναι ένα εργαλείο το οποίο με αυτό κάνουμε όλες τις δουλειές στην Κυψέλη. Ανοίγουμε την Κυψέλη, ξεκολλάμε τα τελάρα, κάνουμε τα πάντα με αυτό το εργαλείο. Είναι το μοναδικό εργαλείο που έχω κρατήσει από την αρχή. Εδώ είναι μια διόρυφη Κυψέλη, τέλος πάντων στα γρήγορα. Εδώ είναι η βάστης. Ο κάτω όροφος συνήθως είναι εκεί που εκτρέφει το γόνος. Πάνω εκεί που μπαίνει το μέλι. Αυτό είναι το καπάκι. Ουσιαστικά τι κάνουμε. Αγοράζουμε φύλλα κεριού, πολύ λεπτά, το οποίο είναι τυπωμένο πάνω το εξάγωνο. Το περνάμε στο τελάρο σύρματα γύρω-γύρω, τα θερμαίνουμε και το κολλάμε πάνω. Βάζουμε έτοιμα για να γλιτώνουν χρόνο οι μέλισσες, ναι. Μην φτιάχνουν φωλιά. Ναι, και για να μην καταναλώνουμε μέλι. Στο δούμε λίγο έτοιμα, το κάνουμε πιο γρήγορα. Βέβαια, συνήθως είναι νοθευμένο, το ξέρουμε αυτό, οπότε όταν εγώ θα δώσω σε κάποιον και ρίθρα να φάει, θα έχω κάνει τη βιολογική μελισσοκομεία, που ουσιαστικά θα έχω βάλει μόνο. Δεν θα έχω βάλει τέλος πάντων το ψεύτικο το κερί. Για να είναι 100% κερί. Τι άλλο θα το φέρει. Αυτή η βούρτσα τη χρησιμοποιούν ναι, για να ξεσκονίζουν τις μέλης από πάνω, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό στις μέλησες μου. Εδώ υπάρχει. Το κάνεις. Εσύ τι τους κάνεις, χαϊδεύεις. Εγώ τις φυσάω. Εδώ υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο το είχα πάρει και εγώ κάποτε. Για να κουμπάς τα πλαίσια, μην το βάλεις κάτω. Δεν ξέρω γιατί πλέον το βάλεις κάτω, θα τα βγάζεις. Πάμε. Φύγει, φύγει, φύγει.
εδώ είναι από αυτό το εργαλείο και μαζεύουμε γύρι. Ουσιαστικά τι κάνουμε. Το βάζουμε σε όλα τα μελίσια μας στην είσοδο. Εδώ έχει, περνάμε από αυτές τις τρύπες, οι οποίες όμως χωρέει σαν να περάσει μέλισσα. Δεν χωρέει να περάσει όμως το κουβαδάκι της πίσω που κουβαλάει τη γύρι. Οπότε η γύρι πέφτει σε αυτό εδώ τη θήκη και μαζεύουμε τη γύρι έτσι. Και υπάρχει και ένας μικρός χώρος για να περάνουν και οι φήνες. Οι μέλισσες που περνάνε και τους παίρνει στη γύρι. Δεν τζαντίζονται οι άλλες μέλισσες μέσα που έχουν πάει και γυρνάνε με άδεια χέρια. Δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα βαρέλι, το οποίο έχει κάποιες θήκες, βάζουμε τα πλαίσια με το μέλι. Περιστρέφεται και με το φυγόκεντρο κολλάει στα τυχώματα του βαρελιού το μέλι. Και το βάζουμε αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι το καθαρό μέλι, συγγνώμη, είναι το καθαρό μέλι. Έτσι γίνεται το μέλι. Ναι, γιατί μετά εσείς στην παραγωγή κάνετε και τις αλχημίες σας. Δεν καταλαβαίνετε. Καλά, οι αλχημίες γίνονται πριν. Εγώ δεν πάμε στην ιδιωτία. Εντάξει, τα παδιά. Το πάμε αλλού. Το μέλι, εκτός άμα είναι από μελίτο, όπως είπα πριν, άμα είναι από αρδόμελο για να το πάρουμε, το πλαίσιο για να το τριγίσουμε, όπως λέμε, πρέπει να είναι τουλάχιστον τα 2/3 σφραγισμένο με κερί, να το έχουν σφραγίσει. Τι σημαίνει σφραγισμένο μέλι? Ότι έχουν βγάλει την κατάλληλη υγρασία και είναι έτοιμο. Αν έχει υγρασία πολύ το μέλι, ξυνίζει. Και έχουμε κάποια εργαλεία που ουσιαστικά ξύνουμε το κερί που έχουν κλείσει το μέλι για να το βάλουμε. Αλλιώς δεν βγαίνει. Υπάρχουν βέβαια κάποια άλλα μέλια, το ελάτο, καλή ώρα, η βανίλια του ελάτου που δεν βγαίνει με τίποτα. Και σπάς όλα τα χεριά σου εκεί πέρα. Ευτυχώς δεν έχω πάει. Προχώρα, την τυχή δεν μας φέρει. Το φίλτρο είναι ουσιαστικά όταν βγαίνει από το βαρέλι, όπως είπα, το μέλι ταξιδιωτικής λέγεται. Έχει πάνω βρωμίτσες, έχει κεράκια, πρόπολες, μέλισσες, χιλιάδι όχι. Παίρνει από το φίλτρο και μπαίνει μετά στα βαρέλια μας, ώστε κρατάει τα... δοχεία ωρίμασης μελιού. Πρέπει το μέλι ό,τι συμπτωχάζει να το αφήσει να ωριμάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Εδώ είναι ένα εργαλείο που ουσιαστικά βάζουμε τα παλιά μας κεριά να τελειώσει ο ήλιος για να φτιάξουμε καινούργια κεριά, λιφές, χιλιαδίων. Πάμε, λέω τον ήλιο. Υποτίθεται από όλοι έχουμε στα νοσοκομεία μας που πίνουν νερό οι μέλισσες, παίρνουν νερό μάλλον. Λοιπόν, με ρωτάνε ποιο είναι το καλύτερο προϊόν της μέλισσας. Εγώ σου λέω το δηλητήριο. Το δηλητήριο είναι αυτό που παίρνουμε εμείς οι μελισσοκόμοι πάνω μας. Οι μελισσοκόμοι δεν έχουν αθρίτιδες, ρευματοειδή κτλ. Είναι το φάρμακο για αυτές τις ασθένειες. Επίσης, όταν με πονάει το γάλατό μου ή η μέση μου, αυτό παράγει ηλεκτρισμό. Η μέλισσα θα μου τσιμπήσει ακριβώς εκεί. Όταν πάω στο μελισσοκομείο, δεν πονάω. Αν δεν είσαι αλλεργική. Έχουμε εδώ. Αν δεν είσαι αλλεργική, ελάτε. Λοιπόν, είναι το μέλι του πεύκου. Δεν είναι ιδιαίτερα γλυκό. Είναι πολύ γλυκό. Είναι θέμα γούστου. Δεν κρυσταλώνει. Είναι πιο πλούσιο το αρθρόμελο σε γνωστοχεία, πρωτεΐνες, αμινοξέα. Γιατί προέρχεται από δύο άτομα και όχι από ένα. Το μαβάκι, φανταστικό μέλι κατά τη γνώμη μου, κρυσταλώνει πάρα πολύ γρήγορα και γι' αυτό λόγω ήταν και πολύ εμπορικό. Το μέλι ελάτης, το ελατίσιο. Και είναι και πολύ πυκτό. Ποιο? Το μαβακίο. Όχι ιδιαίτερα. Αν η κρυσταλώση είναι αλλιώς, όχι. Τα αρθρόμελα δεν είναι τόσο πυκτά όσο είναι τα μελιτώματα. Το ελάτης είναι το ηλατοβανίλια που λέμε, το οποίο είναι ένα πολύ γενικό, πολύ πορικό μέλι, δύσκολο μέλι να βγει. Και το ελατίσιο, το οποίο είναι κόκκινο. Το ρίκι είναι πολύ γλυκό, πολύ θρεπτικό, προχωράει, κρυσταλώνει πάρα πολύ γρήγορα. Με αυτό που σας είπα ότι είναι πριν ένα 3/4 σφραγισμένα. Φύγε. Εντάξει. Εδώ σου λέει τόσο ότι δεν πρέπει να έχουμε... Όταν πάμε να τριγίσουμε, να πάρουμε το μέλι, ξέρουμε πότε θα πάρουμε μέλι, αν πάρουμε. Για 5-6 μήνες πριν δεν πρέπει να έχουμε βάλει φάρμακα στην ψέλη. Γιατί αυτό θα περάσει από το κερί στο μέλι και μετά στον άνθρωπο. Δεν πρέπει, αυτό που είπα πριν, δεν πρέπει να ταΐζουμε τα μελίσια μας ένα μήνα πριν την ανθοφορία και κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Γιατί πολύ απλά με το σιρόπι που τους δίνουμε, το μπερδεύουν μαζί με το κανονικό μέλι και γίνεται μια πολύ κακή νοθεία. Και δυστυχώς δεν το καταλαβαίνεις ο δοτρός.
μπορούν άλλοι τρόποι να καταλάβεις άμα είναι ενωθευμένο με σειροπτωμένους ή όχι. Τι άλλο μπορώ να σου πω εδώ πέρα. Τέλος πάντων, πρέπει να το χτυπάει ο ήλιος, γι' αυτό καλό είναι το, τα μέλια που έχετε σπίτι, αν τα τρώτε, δηλαδή μένει πολύ ώρα, πολύ καιρό στο σπίτι σας, μην το βαράει ο ήλιος. Αυτά. Και δεν πρέπει να όπως άλλο το τρόφιμα, δεν πρέπει να είσαι πολύ κρύος ή πολύ ζέστη μας. Φύγει, εντάξει. Έχει λίγο βιταμίνες, ζάχαρα, πρωτεΐνες, αμινοξέα. Πάρα πολλά πράγματα. Γύρι. Η γύρι επίσης είναι φοβερό, θεωρούν αναβολικό. Δίνει πολλή ενέργεια και ένταση και νεύρα. Η πρόπολη, οι ιδιότητες της, εδώ θέλω να μείνω λίγο γιατί την πρόπολη την προσπερνούν όλοι, ενώ είναι πάρα πολύ, πολύ δυνατό προϊόν. Περιέχει κερί, εθέρεα έλαια, γύρι, ρητινώδεις ουσίες, είναι αντιβακτηριδιακή, αντιοική, αντιμικητιακή, πολιωτική δράση, βάζουμε στις χειραλυφές μας. Αντιπαρασιτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Είναι άψογο. Δίνουν σε βάμα. Βάμα τι σημαίνει? Η πρόπολη διαλύεται μόνο σε ενόπνευμα. Οπότε τη βάζω μέσα σε ενόπνευμα, εγώ τη βάζω σε τσίπουρο που βάζουμε τα καζάνια. Και δίνουμε την πρόπολη έτσι. Δεν σας διαφέρει να όπως λέγεται. Το κερί θα γρήγορα. Το κερί βγαίνει έτσι από τη μέλισσα, σε λέπια. Και το παίρνουν μετά οι χτίστες και το κάνουν ό,τι θέλουν να χτίσουν. Αλλά βγαίνει από την κοιλιά τους σε λέπια. Εντάξει. Εντάξει. Εδώ βλέπουμε πως το πελεπίζουν, βγάζουν το λέπι το κερί και το ξεσφραγίζουν. Το δηλητήριο το συλλέγουν κάποιοι, το πουλάνε πάρα πολύ ακριβά συνήθως στην Κίνα. Πολύ δύσκολη διαδικασία. Ελάχιστοι ασχολούνται στην Ελλάδα επαγγελματικά με αυτό. Αυτό. Τόσο δεν σα ενδιαφέρει πώ γίνεται. Καν. Ο βασιλικό σχολτό. Ο βασιλικό σχολτό. Για μην είναι γεγονό. Βασιλικό σχολτό. Φοβερό εμπορικό προϊόν τη μέλισσα. Ο βασιλικό σχολτό τι είναι? Είναι η τροφή που φτιάχνουν οι μέλισσε για τη βασίλισσα που θα βγει. Δηλαδή εδώ τι βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε ένα βασιλικό κελί. Και λίγο μακρύ που έρχεται, σαν ένα φιστίκι. Όπου μέσα είναι γεμάτος ο βασιλικός πολιτός και μέσα εδώ είναι η λαύρα που θα βγει η βασίλισσα. Λένε ότι σου δίνει, μάλλον έχει νερό, πρωτεΐνες, ζάχαρα, λιπαρές ουσίες, μεταλλικά στοιχεία κάπα, δεν θυμάμαι τι χειμένα καθόλου, βιταμίνες πολλές, συγγνώμη. Κάλιο, ασβέστιο, νάτριο, ψευδάργυρος. Ψευδάργυρος, τάχει, τάχει. Yeah. Κοίτα, σε κάποια προϊόντα δεν δουλεύει σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, τώρα μην λέμε τι ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, πράγμα, η κοπέλα μου, ο βασιλικός του πολιτός, τη βοηθάει πάρα πολύ. Έχω και φίλους που του βοηθάει πάρα πολύ. Πιο πολύ στη συγκέντρωση, δηλαδή, έχουν κάποιες εργασίες να γράψουν, να διαβάσουν κτλ. Σε όλους δίνει ένταση. Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω κάτι. Έχεις πέσει μέσα στο καζάνι, γι' αυτό. Yeah. Αλλά εγώ έχω, με επηρεάζει φοβερά η γύρι. Η γύρι είναι φοβερά ανοχολικό. Άλλοι τρώνε και δεν καταλαβαίνουν κάτι. Αυτή, άμα είσαι αθλητής και βγαίνεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή τσιμπιέτο αθλητής. Ναι, δεν νομίζω. Βιολογικό προϊόν. Βιολογικό προϊόν. Και τέλος πάντων, για να βγάλουμε το βασιλικό πολιτό, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ.